Εντάξει, ήταν ένα τυχαίο γεγονός που μπορούσε να γίνει σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου, οποιαδήποτε στιγμή. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω την πολιτεία που έδρασε άμεσα, γιατί η αστυνομία τον συνέλαβε μέσα σε μισή ώρα τον δράστη. Ήθελα μετά το ΕΚΑΒ τον μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο. Έδρασαν άμεσα ώστε να πάει στην Αθήνα, να χειρουργηθεί το παιδί και το βασικό για μας όλους είναι η υγεία του παιδιού. Από ό,τι ξέρω, χειρουργήθηκε χθες το βράδυ. Δυστυχώς, μία μαχαιριά που είχε στη σπονδυλική στήλη έχει πειράξει νοτιαίο μυαλό, υπάρχει περίπτωση αναπηρίας. Πιστεύω ότι επειδή είναι ένα τυχαίο γεγονός και αν προσέξουμε όλοι μαζί, δεν θα έχει πτώσει τον τουρισμό αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, το επάγγελμα του ανιματέρ εδώ και χρόνια, δεκαετίες, παίρνουμε άτομα από το εξωτερικό πάντα. Είναι γραφεία από το εξωτερικό, τα οποία νοικιάζουν τους εργαζόμενους σε εμάς, έτσι ώστε να δουλέψουν την καλοκαιρινή σεζόν. Διότι ξέρουν τις γλώσσες, διότι έχουν σχολές ανιματέρ στο εξωτερικό, για αυτό το λόγο. Είναι δύσκολο να ελεγχτούν αυτά τα γραφεία. Προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε άλλες δικλείδες τώρα. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα περισσότερα τα βιογραφικά τους. Θα έχουμε φέτος 17 εκατομμύρια κόσμος. Θα έχουμε σίγουρα και κόσμο που θα πεθάνει, θα έχουμε σίγουρα και κόσμο που θα πάει στα νοσοκομεία. Δεν μπορούμε να, μπορούσε να γίνει από οποιοδήποτε υπάλληλο ενός ξενοδοχείου ή από οποιοδήποτε άλλο πελάτη αυτό το πράγμα. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα, ότι η ανιματέρα αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβη. Πληρώνουμε 40 και 50 ευρώ μεροκάματο στους ανιματέρ από τα πρακτορία του εξωτερικού. Μην νομίζετε ότι είναι φτηνό εργατικό αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν, όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού και ιδιαίτερα οι τουριστικοί πράκτορες ευχόμαστε ολόψυχα την ολοκληρωτική ανάρρωση του μικρού Νικήτα. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί και πέρα δευτερεύον είναι και μας απασχολεί πόσο αυτό το συμβάν θα επηρεάσει τον τουρισμό σε μια κρίσιμη καμπή που δείχνει ότι το κλίμα είναι καλό και οι πληρότητες και η ροή των κρατήσεων με θετικό πρόσημο. Σίγουρα μας απασχολεί και έχουμε ενεργήσει όπως μπορούσαμε άμεσα να ενημερώσουμε τους συνεργάτες μας για το θέμα αυτό και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε να το εκμεταλλευτούν και να περάσουν ένα ειδήσεις που δεν είναι σωστές και θα επηρεάσουν το κλίμα αυτό. Ναι. Ως τώρα δεν είχαμε καμία αντίδραση αρνητική, αλλά δεν πάβει να είναι μια πρώτη είδηση. Θέλω να συγχαρώ τις γεωργικές αρχές, διότι το ότι βρήκαν το δράστη, το ότι αμέσως πέρασε ότι είναι αλλοδαπός, όσο μπορεί αυτό να έχει σημασία, και ότι σε πρώτη εκτίμηση δεν υπάρχει βιασμός, που είναι ένα αρνητικό ταμπού παγκοσμίως. Η άμεση αντίδραση του ΕΚΑΒ, των ιατροδικαστών και γενικά της πολιτείας συντεταγμένα όπως πρέπει να είναι, βοήθησε το συμβάν αυτό να μην έχει ακόμα ασχημότερη τροπή, που θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αλίμονο να μην το πούμε αυτό. Εμείς μας ενδιαφέρει όχι αυτό το συμβάν που τόσο, αλλά να μην γίνει κάποιο άλλο. Διότι μετά θα είναι ακόμα δυσάρεστα τα πράγματα και μία αναστρέψιμα. Γι' αυτό είπαμε σε όλους τους ανθρώπους τουρισμού που απασχολούν αλλοδαπούς να προσέξουν ιδιαιτέρως ποιους προσλαμβάνουν. Και πρέπει να το πούμε ότι οι ανιματέρ, οι διασκεδαστές δηλαδή, είναι μια ειδικότητα που χρειάζονται να είναι μητρική γλώσσα, που δεν βρίσκουμε τόσους πολλούς κριτικούς Ρώσους ή τόσους πολλούς Ολλανδούς ή Τσέχους ή Πολωνούς. Και αναγκάζονται και οι ξενοδόχοι να τους προσλάβουν. Αυτό το οποίο εμείς λέμε, οι τουριστικοί πράκτορες, να υπάρχει από τώρα εις το εξής αυστηρός έλεγχος για ποιους θα προσλαμβάνουν. Είναι ένα τυχαίο περιστατικό, το οποίο ελπίζομαι να ξεχαστεί γρήγορα. Συχνά
τα ξενοδοχεία υπογράφουν συμβάσεις με οίκους του Αγγλίας, Ολλανδίας, Γερμανίας κλπ. Για την παροχή υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τους ανηματέρς. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι πριν 5 χρόνια που είχε ανοίξει ένα τμήμα για εκπαίδευση ανηματέρ στα ΙΕΚ, εδώ, την εποπτεία του Δήμου, δεν πήγε κανείς από τους ντόπιους για να εκπαιδευτεί και να πάρει ένα χαρτί.